συνοδεύουν 28 συνάδελφοι από το ρεπόρτερ, όχι αναγκαστικά και μόνο μέλη μας αποκλειστικά. Υπάρχει ένα ευρύ κάλεσμα που κάναμε τις άλλες συναδέλφους που βρέθηκαν στον χώρο την πρώτη στιγμή. Όπως επίσης και κάλυψαν όχι μόνο το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθ' αυτό, αλλά και τις υπόλοιπες δράσεις αλληλεγγύης του κόσμου μας. Θυμίζουμε ότι ήταν μια από τις μεγαλύτερες πορείες που έγινε σε όλη την Ελλάδα, με 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους να βγαίνουν στον δρόμο. Όλο αυτό θέλαμε να το αποτυπώσουμε και να το αναδείξουμε στο φιλόξενο χώρο εδώ πέρα της κυρίας Πρεβέντη, και καλούμε όλο τον κόσμο της Λάρισας, της τοπικής κοινωνίας και της Θεσσαλίας που έχει επιλεγεί και από τις πρόσφατες προποπτώσεις να έρθει και να το επισκεφτεί και να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Το μήνυμα, κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι, γιατί το κάνατε όλο αυτό? Κατά κύριο λόγο να μην ξεχαστεί, να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα. Βλέπουμε σε τι ανακαλύπτεται κάθε μέρα και τι άλλο έχει να βγει πηγαίνοντας προς τη δίκη. Βλέπουμε πόσο πολύ βοήθησε η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία έγινε, που κράτησε το θέμα ψηλά και βοήθησε και συντέλεσε και αυτό στο να μαζευτούν και υπογραφές για τις οικογένειες, να συμπληρωθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός ρεκόρ ίσως. Πόσο δύσκολο είναι για έναν φωτορεπόρτερ μέσα σε όλο αυτό το χαμό, σε όλο αυτό το νοδυρμό, σε αυτή τη θλίψη, να κάνει τη δουλειά του? Είναι αυτό που λέμε, πηγαίνει με κρύο αίμα? Είναι ένα κομμάτι αυτό, απλά θέλω να πω ότι δεν είναι το πρωτεύον το συνέστημα. Το πρωτεύον είναι για κάποιον που καλείται να κάνει αυτή τη δουλειά, να αναδείξει τι γίνεται, και νομίζω μετά όταν κάθεται η σκόνη, τότε αναλογιζόμαστε κι εμείς ότι έχει γίνει και σε τι συνθήκες είμαστε και δουλεύουμε.